Πάμε σε μια ακόμη δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Καλησπέριζω στο στούντιο τον κύριο Λάμπρο Γεωργόπουλο, οικονομολόγο. Κύριε Γεωργόπουλο, γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, υπήρξατε διοικητής στο Χατζη Κώστα πριν από ένα και χρόνο. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς, με αφορμή και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη δημόσια υγεία. Δεν άκουσα, δυστυχώς δεν είχα εικόνα. Είχα μόνο την εικόνα, σίγουρα το PET CT είναι αναγκαίο για την περιοχή, για το πανεπιστημιακό είναι σπουδαίο έργο. Αν θυμάστε, πριν περίπου 2 μήνες είχε έρθει ο κύριος Ξάνθος, ο Υπουργός Υγείας εδώ, είχε εξαγγείλει κάποια πράγματα. Είχα τοποθετηθεί, είχα απαντήσει και πέρασαν 2 μήνες, πάλι δεν άλλαξε τίποτα. 2 χρόνια που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, η δημόσια υγεία έχει μείνει στάσιμη και κάνει βήματα προς τα πίσω. Θα σας πω χαρακτηριστικό που μου μετέφεραν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ότι στα 2 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει μόλις 3 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Γίνονται προσπάθειες όμως, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ που δεν ακούσατε να πω, ναι. Είναι έτσι γιατί είχαμε ένα θέμα στον ήχο, γίνονται προσπάθειες να αποκτηθεί σύγχρονος εξοπλισμός. Το ρεπορτάζ αφορούσε ένα σύγχρονο μηχάνημα. Και μακάρι να ευοδώσουν αυτές οι προσπάθειες, δεν το συζητώ. Ναι. Και μάλιστα στην τελευταία μου τοποθέτηση είχα πει μακάρι να προσληφθούν αυτοί οι 5.000 άνθρωποι που έχει εξαγγείλει. Ναι. 3 διαφορετικοί υπουργοί υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει εξαγγείλει 5.000 θέσεις στην υγεία. Έχουν εξαγγείλει 10 φορές και δεν έχει προχωρήσει. Μάλιστα, την τελευταία φορά ήταν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, και ο κ. Πολάκης το είχε πει, ο υπουργός Υγείας, από τις τηλεοπτικές άδειες. Όμως, ναυάγησε το σκηνικό των τηλεοπτικών αδειών και πιθανότητα πάλι μένουν πίσω αυτές οι προσλήψεις. Πώς είδατε, κύριε Γεωργόπουλε, για να πάμε σε κάτι άλλο, τη χθεσινή συμφωνία? Από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη, βέβαια, πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία όμως. Μετά τις βραχυπρόθεσμες ελαφρύνσεις που κατέφθησαν για τη ρύθμιση του χρέους. Τι λέτε εσείς? Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της συμφωνίας, γιατί πρέπει να περιμένουμε κιόλας να ανακοινωθεί, να καθαρογραφεί από το Eurogroup. Ωστόσο, αυτό που θα πω, ακούγεται κάτι για κούρεμα σε βάθος χρόνου 40 δισεκατομμυρίων σε 40 χρόνια, 1 δις το χρόνο. Όμως, εγώ θα αντισταθμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση το πρώτο 9 μήνο έκανε μια ζημιά 100 δις. Οπότε τώρα είναι μια μικρή κάλυψη της ζημιάς που έχει γίνει. Και πέρα από αυτό, και εμείς οι ίδιοι και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, το θέμα είναι στην πραγματική οικονομία, στους ίδιους τους πολίτες, αν αυτό το κούρεμα χρέους θα είναι και κούρεμα στις προσαυξήσεις που χρεώνει αυτή τη στιγμή η εφορία στον κόσμο. Θα μειωθούν τα κατασχετήρια που στέλνουν στον κόσμο? Θα το νιώσει ο κόσμος, ο κάθε πολίτης, αυτό το κούρεμα, ή θα είναι πάλι μια λογιστική, θυμάστε τον κύριο Βαρουφάκη να λέει για δημιουργική λογιστική, θα είναι πάλι ένα λογιστικό τέχνασμα και ο κόσμος θα κληθεί, θα συνεχίσει να πληρώνει αυτά τα δυσφάσταχτα μέτρα και την υπερφορολόγηση. Θα υπάρχουν και άλλα μέτρα, λέτε, κύριε Γεωργόπουλε? Οπωσδήποτε, γιατί αυτή η συμφωνία προϋποθέτει μια αύξηση της τάξης, ένα ρυθμό ανάπτυξη της τάξης του 3,5%, το οποίο δεν επιτυγχάνεται χωρίς σκληρά μέτρα. Και θα σας πω και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που περνάει στα ψηλά γράμματα, ότι ο ΣΑΣ στην έκθεσή του είπε πως η Ελλάδα, στην τελευταία του έκθεση, ανέφερε πως η Ελλάδα έχει κάνει ρεκόρ υπερφορολόγησης 50ετίας. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν θα αντέξει αγορά. Την υπερφορολόγηση δεν... την είχε αρχίσει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Έχουν φτάσει η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάστε, η τελευταία κυβέρνηση Σαμαρά είχε ρίξει το ΦΠΑ, είχε ρίξει τα ποσοστά φορολόγησης και πηγαίναμε προς ακόμη χαμηλότερους ρυθμούς. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν καταστροφικά. Εκτιμώ, ξέρω ότι μπορεί να ακούγομαι λίγο δογματικός, αλλά εκτιμώ ότι κάναμε τεράστιο βήμα πίσω. Το 2014 έχω ξαναπεί, βγαίναμε από το τούνελ, όμως 2 χρόνια γυρίσαμε στην αρχή της κρίσης, μετά από θυσίες 5ετίας. Το ακούω, αυτό αξιολογείται. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα κάναμε μετά το 2015 αν συνεχιζόταν η κυβέρνηση Σαμαρά. Ακούω όμως την δικιά σας εκτίμηση. Εκτιμάτε? Ναι, κύριε. Ναι, βλέπω όμως αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα, κύριε Ντόκα. Θα σας πω ότι παραμένουν δύσκολα. Ο κόσμος που είναι τουλάχιστον στην αγορά έξω, αν ρωτήσετε κάποιο λογιστή, απλές ερωτήσεις. Τι ποσοστό των ανθρώπων πληρώνει τις 100 δόσεις? Έχει παραμείνει στις 100 δόσεις. Θα σας πω ότι πιθανώς θα είναι μονοψήφιο. Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι μέσα από όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι σκληρό πράγματι, και από τα νέα μέτρα που ζητούν οι δανειστές, μέσα από όλο αυτό το περιβάλλον, ο Τσίπρας και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει να πάμε σε εκλογές για να διατηρήσει, με τη λογική να διατηρήσει όσο πολιτικό κεφάλαιο του έχει μείνει εκεί στο 20-25 στην καλύτερη περίπτωση, γιατί έχει χάσει μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το και χαμηλότερα, κύριε Ντόκα. Εσείς θα πέτα χαμηλότερα. Αλλά εκτιμάται ότι ο Τσίπρας θα σκεφτεί με αυτή τη λογική να διατηρήσει όσο πολιτικό κεφάλαιο έμεινε σε αυτή τη φάση, να δημιουργήσει ένα άλοθη, να πει εγώ δεν τα περνάω αυτά τα μέτρα και πάμε σε εκλογές να ψηφίσει ο ελληνικός λαός, κάνοντας μια έξοδο από την εξουσία, προσπαθώντας, επαναλαμβάνω, να διατηρηθεί στο παιχνίδι και μετά τις εκλογές
σαν δεύτερος. Εκτιμάτε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο? Δύσκολο να το εκτιμήσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ζούμε σε ένα πολύ αβέβαιο καθεστώς. Η μία εκτίμηση είναι ότι θα προσπαθήσουν να παραμείνουν στην εξουσία όσο περισσότερο, θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν. Αυτό λέει μία λογική. Από την άλλη, όλο το περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχουν χάσει τους συμμάχους τους και στην Ευρώπη. Ήδη χθες το δημοψήφισμα στην Ιταλία με το Ρένσι. Ο Ρένσι παραιτείται. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν εκλογές αυτό το χρόνο. Τα δύο κράτη, ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκλογές, οι οποίες δείχνουν αυτή τη στιγμή να πηγαίνουν προς την κεντροδεξιά. Στην Αμερική, μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στήριζε ανοιχτά Κλίντον, η οποία ιτήθηκε στις εκλογές. Συνεπώς δεν έχει απ' έξω συμμάχους αυτή τη στιγμή, το οποίο πολύ πιθανό να οδηγήσει σε εξελίξεις, όπως εξελίξεις μπορούν να οδηγήσουν και τα οικονομικά. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Yeah. Και φοβάμαι ότι όσο παραταθεί αυτό το πράγμα, όσο πιο αργά πάμε, αν αποφασίσει να πάμε στις εκλογές, τόσο χειρότερα θα είναι και τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος του ατυχήματος, της ανώμαλης προσγείωσης. Μάλιστα. Ακούω αυτό που λέτε. Αξιολογούνται. Κλείνοντας, είπατε για την Ιταλία. Κάνατε αναφορά στις εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα, όπως έρχονται τα πράγματα μπροστά μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσυντίθεται, η Ευρωζώνη αποσυντίθεται, ή θα περάσει σε μια χαλάρωση των πλαισίων για να συνεχίσει να επιβιώνει? Τι πολιτική εκτίμηση μπορείτε να κάνετε από εδώ που βρισκόμαστε? Είναι βέβαια πολύ, πολύ ρευστά σε όλα τα επίπεδα τα πράγματα το 17 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα, και θυμάμαι, κύριε Ντόκα, την τελευταία κουβέντα που είχαμε κάνει για την Ευρώπη όταν είχαμε ακόμη το Brexit, λίγο πριν το Brexit, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Η Ευρώπη έχει δομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Μια Ευρώπη των 25, των 27, μέσα σε 4 χρόνια, 27 κράτη εκλογές, πάντα κάτι θα υπάρχει σε εξέλιξη. Βλέπετε τώρα ότι αυτή τη χρονιά έχουμε δύο εκλογικές διαδικασίες στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ευρώπη, το project αυτό είναι πολύ δύσκολο να πετύχει αν δεν γίνουν σαρωτικές αλλαγές. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να εκτιμήσω εγώ αν θα πάει προς τα που θα πάει. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα project, ένας πύργος, ο οποίος είναι οικοδομημένος πάνω σε γυάλινα πόδια, να το πω έτσι. Και αν δεν γίνουν κάποιες σημαντικές, ριζικές, δομικές αλλαγές, να πούμε ότι πάμε στο μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών, πάμε για έναν υπουργό εξωτερικών, ένα διαφορετικό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή αυτή η πολυφωνία οδηγεί σε δυσκινησία, να το πω έτσι. Κύριε Γεωργόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κύριε 24.